Για τον κόσμο του επιχειρήν, θα συζητήσουμε φίλε και φίλοι σε αυτό το μέρο, με αφορμή και τι εκλογέ στα επιμελητήρια ολόκληρη τη χώρα. 15 Νοεμβρίου με 15 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθο και στα χρονοδιαγράμματα, θα μα τα πει και ο εκλεκτό καλεσμένο καλύτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τι διαδικασίε και πολύ περισσότερο τι είναι εκείνο το οποίο περιμένουμε να ακουστεί και τι διακυβεύεται με αυτέ τι εκλογέ για την επιχειρηματικότητα και του τόπου μα, αλλά και συνολικά. Ο κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη είναι μαζί μα, επικεφαλή του Συνδυασμού Επιμελητηριακή Σύμπραξη. Καλησπέρα σα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Σφανιανέ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλαθεατές και να σας ευχηθώ μια εξαιρετική τηλεοπτική σεζόν. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καρκανάκη, υποψήφιος λοιπόν για το τιμόνι του επιμελητηρίου στο Ηράκλειο σε εκλογικές διαδικασίες οι οποίες έρχονται μετά από αρκετά χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με 7 χρόνια είχαμε να δούμε εκλογές στα επιμελητηρία, έτσι. Πράγματι, κύριε Σφανιανέκη, ε, κανονικά η θητεία Τη εκάστοτε διοίκηση των επιμελητηρίων είναι τετραετή, είναι τέσσερα χρόνια. Δυστυχώ, με παρατάσει, τουλάχιστον τι τελευταίε θετίε έχει, έχει παρατηρηθεί να παρατείνονται κατά με ένα χρόνο. Δύο, αυτή τη φορά νομίζω ότι το παρατράβηχτηκε γενικά το θέμα και κάναμε 7 ολόκληρα χρόνια για να κάνουμε εκλογές Τελευταίες εκλογές ήταν το 2017, κανονικά έπρεπε να διενερηθούν το 2021 Υπήρχε μια σχετικά δικαιολογημένη παράταση τότε για ένα έτος λόγω της καραντίνας του κορονοϊού της και της πανδημίας που είχαμε ε, από εκεί και πέρα όμως ξαναδόθηκε και άλλη παράταση το 2022 και πραγματικά απαράδεκτο ξαναδόθηκε και το 2023, μια παράταση με αποτέλεσμα... Αδικαιολόγητες καταλαβαίνω έγινε, παρατάσεις όμως. Ειδικά η τελευταία ναι. ήταν εντελώς αδικαιολόγητη και πραγματικά τέτοια ε, γεγονότα ε, υποβαθμίζουν έναν θεσμό πολύ σοβαρό όπως είναι ο επιμελητριακός θεσμός για την Ελλάδα. Mm -hmm. ε, Διαμαρτυρήθηκε στο σύνολο τη επιμελητηριακή κοινότητα τότε. Ήταν όμω μια απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξη, τότε τη κυβέρνηση, λόγω ότι είχαν συμπέσει δημοτικέ με περιφερειακέ εκλογέ, να παρατείνουν για ένα ακόμα έτο τη θητεία τη παρούσα διοίκηση. Αυτέ οι παρατάσει και αυτή η αναβλητικότητα θεωρείται ότι επηρέασε και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τι διαδικασίε στο επιμελητήριο. Σαφέστατα. Νομίζω το είπα ήδη ότι υπάρχει μια ε, υποβάθμιση ε, του θεσμού με αυτές ε, τις παρατάσεις. Είναι αδιανόητο να ένας θεσμός όπως το Επιμελητήριο, ένας τόσο σημαντικός φορέας για την επιχειρηματικότητα, να έχει να κάνει ε, 7 χρόνια εκλογές που δεν συμβαίνει ακόμα και στα μικρά σωματεία. Ε, Πόσο μάλλον σε έναν θεσμό όπω το Επιμελητήριο. Ήταν αδικαιολόγητε πραγματικά οι παρατάσει αυτέ, τουλάχιστον οι δύο τελευταίε. Mm -hmm. Και α, αυτό πράγματι, όπω σωστά είπατε, ε, τελικά. Ε, γίνεται και ει βάρο του ενδιαφέροντο που ναι, θα Γυρνάνε την πλάτη ενδεχομένω. Ε, οι επιχειρήσει προ το, προς τον ε, θεσμό του επιμελητηρίου. Και πόσο μάλλον σε μια εκλογική διαδικασία τώρα, κύριε Καρκανάκη, που από ό,τι ε, αντιλαμβάνομαι και έχω κατανοήσει, χρειάζεται και πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου ε, στα ψηφοδέλτια των παρατάξεων. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και ε, πιο αυστηρές οι απαιτήσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, είναι έτσι. Ναι, σωστά. Ο νέος επιμελητηριακός νόμος προβλέπει ε, τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών που θα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία να έχουν αριθμό υποψηφίων διπλάσιο των εδρών που εκλέγει κάθε τμήμα ειδικά για το Επιμελητήριό μας, το Επιμελητήριο Ηρακλείου το οποίο ε, για αυτήν την περίοδο θα έχει ε, αυξημένες κατά 10 τις έδρες που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή από 31 που ήταν πήγαμε 41 η απέτηση είναι το ψηφοδέλτιο να έχει τουλάχιστον 82 υποψηφίους και μάλιστα κατανεμημένους ανάλογα με τις έδρες που εκλέγει το κάθε τμήμα. Καθόλου εύκολο Αυτό εύκολο. πραγματικά δημιουργεί μια δυσκολία στην συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Από την άλλη μεριά να σας πω ότι επειδή έχουμε και το σύστημα απλή αναλογικής στις εκλογές των επιμελητηρίων, είναι μια διαδικασία που ναι μεν να ανεβάζει τον πύχη της δυσκολίας ειδικά για τους επικεφαλείς των συνδυασμών, αποτρέπει όμως φαινόμενα να δημιουργούνται μικρές ομάδες ή παρέες και να καταθέτουν ένα ψυχοδέλτιο, το οποίο μπορεί να εκλέξει μία-δύο έδρες και στη συνέχεια με αυτές τις μία-δύο έδρες να Απαιτεί να γίνει ρυθμιστή. Να υπάρχουν και πιο συγκροτημένα ψηφοδέλτια. Αυτά συνέβησαν στην προηγούμενη ε, εκλογική διαδικασία ε, θεωρώ ότι αυτή τη φορά θα αποφευχθούν μια που το κάθε ψηφοδέλτιο που θα κατατεθεί θα πρέπει να έχει μια σοβαρή οντότητα. Επειδή θέλω να πάμε και στη δικιά σα υποψηφιότητα, θα ήθελα πολύ γρήγορα πριν πάμε εκεί να μα δώσετε λίγο και το χρονοδιάγραμμα. 15 Νοεμβρίου με 15 Δεκεμβρίου, σε ολόκληρη την χώρα, οι διαδικασίε πότε γίνονται στο Ηράκλειο και μέχρι πότε και εσεί ο ίδιο ω υποψήφιο, αλλά και ενδεχομένω και άλλοι υποψήφοι οι οποίοι θα διαφερθούν, πρέπει να καταθέσετε το ψηφοδέλτιό σα. Ναι. Ε, να πούμε κάποιες κρίσιμες ημερομηνίε yeah. που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Οι εκλογές στο Επιμελητήριο Ηρακλείου θα γίνουν 23, 24 και 25 Νοεμβρίου, mm -hmm. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην Κορονέου και την Κυριακή ειδικά θα ε, στηθεί κάλπη παράλληλα και ταυτόχρονα και στις μύρες για να εξυπηρετήσει την περιοχή της Μεσαράς. Ναι. Στις μύρες το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει παράρτημα, οπότε βάσει του νόμου έχουμε δικαίωμα να στήσουμε και εκεί ε, κάλπη τουλάχιστον για μία μέρα. Ε, πολύ κρίσιμη επίση η ημερομηνία, την οποία θέλω να τονίσω, είναι η 14η Οκτωβρίου, που είναι η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει όλα τα μέλη να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο, προκειμένου να έχουν δικαίωμα ψήφου στις 23 Νοεμβρίου. Ο νόμος προβλέπει 40 μέρες πριν, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου. Ποιες είναι αυτές οι υποχρεώσεις, να έχουν πληρώσει ή το γεμί της προηγούμενης χρονιάς, mm. τα τέλη τήρησης καρτέλα mm. γεμή του 23, ή την συνδρομή τους στο επιμελητήριο που για τις ατομικές επιχειρήσεις είναι μόλις 15 ευρώ. Αυτό όμως πρέπει να έχει τακτοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα. Για τον σκοπό αυτόν το επιμελητήριο Ηρακλείου θα παραμείνει ανοιχτό το Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4, την Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 4 και Δευτέρα τελευταία ημέρα της προθεσμίας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ έτσι ώστε να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα Μέλη μα να τακτοποιηθούν οικονομικά για να έχουν το δικαίωμα ψήφου. Γιατί το στίχημα, κυρία Σφαγιανάκη, είναι να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών μα, των επιχειρηματιών στι εκλογέ του επιμελητηρίου. Γιατί αυτό δίνει και άλλη δυναμική στον ίδιο το θεσμό. Mm. Και θέλω μέσα από την συγνότητά σα να καλέσω τους επιχειρηματίες του Ηρακλείου να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγει ενδυναμωμένος ο φορέας μας από αυτήν την εκλογική διαδικασία. Τι σημαίνει ένας ενδυναμωμένος φορέας για την επόμενη πενταετία για το επιμελητήριο, γιατί μπροστά είναι προκλήσεις, υπάρχουν οικονομικές προκλήσεις πολλές και η επιχειρηματικότητα περνάει από αλλά πρέπει να είναι και σε εγρήγορση. Κοιτάξτε, κυρία Σαλιάνα, ανέκαθεν, αλλά ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε και την πενταετία που έρχεται και θα εξηγήσω του λόγου. Η επιχειρηματικότητα, η τοπική επιχειρηματικότητα είχε ανάγκη από μια ε, δυναμική ηγεσία και εκπροσώπηση που θα αφουκράζεται τα προβλήματα και θα προωθεί λύσει που είναι προ το συμφέρον τη ε, τοπική επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα τη μικρή και μικρομεσαία ε, επιχείρηση για θέματα όπως αφορούν δυσκολίες χρηματοδότησης, δυσκολίες πρόσβασης στις αγορές, δυσκολίες που προέρχονται μέσα από γραφειοκρατικές αγγυλώσεις. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τον κύριο εκπρόσωπο των επιχειρήσεων της Κρήτης, που είναι το επιμελητήριο Ηρακλείου. Ιδιαίτερα για την πενταετία που έρχεται, είμαι πεπισμένος ότι στην Κρήτη θα έχουμε μια εκρηκτική ανάπτυξη η καλύτερα να σας πω αναπτυξιακή έκρηξη. Mm -hmm. Γιατί η έκρηξη, αν δεν είναι ελεγχόμενη, έχει και ε, διάφορες άλλες παρενέργειες. Με τα δημόσια έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και το αεροδρόμιο Καστελιού θα ολοκληρωθεί, ε, είναι προγραμματισμένες πρώτες πτήσεις τον Φεβρουάριο του 2027. Η, θα προχωρήσει αναγκαστικά ο ΒΟΑΚ, γιατί το κυκλοφοριακό φόρτο που θα δεχθεί η Κρήτη και λόγω του αεροδρομίου δεν θα μπορεί ε, να το αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο έργο της ενεργειακής διασύνδεσης της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα, με το τεράστιο έργο που γίνεται στην Δαμάστα. Ε, το λιμάνι του Ηρακλείου, η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε πριν από 10-12 μέρες, ε, στην παραχώρηση στον Όμιλο Γκριμάλδη, ο οποίο έχει ένα μεγαλεπίβολο επενδυτικό σχέδιο για το λιμάνι του Ηρακλείου, μετατρέποντάς το σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο της Μεσογείου και βέβαια ε, την εκμετάλλευση της ε, κρουαζιέρας. Και σε όλα αυτά ο ρόλο του ο επιμελητηρίου, κύριε Καρκανάκη. ο χώρο του, ο χώρος του ε, αεροδρομίου yeah. του Ηρακλείου, ο οποίο θα απελευθερωθεί. Προ εκμετάλλευση, προ αξιοποίηση. Προσέξτε, όλα αυτά θα φέρουν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιδιωτικών επενδύσεων yeah. και μεγάλων επενδύσεων. Ο ρόλος του επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσει, ειδικά οι μικρομεσαίες, θέλουν έναν πολύ ισχυρό. Πολύ δυναμωμένο φορέα εκπροσώπησή του σε όλα αυτά που θα γίνουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν το κομμάτι της ανάπτυξη που δικαιούνται. Αυτό είναι ο στόχο. Ένα επιμελητήριο εξωστρεφέ, δυναμικό η και όχι η ΚΕΤΗ που θα μπορεί να παρεμβαίνει σε, κάθε, σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα, με την ανάπτυξη με την οικονομία, με την φορολογία, με την γραφειοκρατία να διεκδικεί για τις επιχειρήσεις του αλλά με έναν λόγο πραγματικά επιστημονικά τεκμηριωμένο και πιστέψτε με το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει και την οικονομική δυνατότητα αλλά και την επιλεξιμότητα των δαπανών να αξιοποιήσει. Επιστημονικού συμβούλους, τεχνικούς, ε, ειδικού για, για όλα τα θέματα, έτσι ώστε το κάθε αίτημα, η κάθε διεκδίκηση που θα προβάλλει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και σε καμία περίπτωση να μην είναι συντεχνιακά αιτήματα, αλλά να αφορούν τη συνολική ε, τοπική ανάπτυξη στην περιφέρεια που ε, δραστηριοποιείται. Γενικότερα, έχουμε ένα όραμα για το επιμελητήριο ε, να. Και γενικότερα για τον επιμελητηριακό θεσμό, να γίνει ένα restart, να ξαναγίνει το επιμελητηρίο που είχε την έγκλη παλαιότερα και κυρίω να φτάσουμε στο επίπεδο των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων που πραγματικά συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την οικονομία, την τοπική και την εθνική. Αυτό για να γίνει χρειάζονται κάποιε σοβαρές μεταρρυθμίσεις, μία εκ των οποίων που είναι μια πρότασή μα από το 2012, τα επιμελητήρια της χώρας να ακολουθήσουν τη διοικητική διαίρεση που αυτή τη στιγμή έχει η χώρα. Ξέρετε, τα επιμελητήρια ιδρύθηκαν όταν είχαμε ακόμα νομαρχίες, κοινότητε mm -hmm. και επαρχίες. Σήμερα η χώρα μας έχει διαιρεθεί σε 13 περιφέρεια. Δεν δικαιολογούνται 59 επιμελητήρια, εκ των οποίων ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι μικρά επιμελητήρια που δεν έχουν δυνατότητες ένα επιμελητήριο σε επίπεδο περιφέρεια. Δηλαδή, ε. Ένα, ένα σε επίπεδο περιφέρεια θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Θα εκπροσωπεί, για παράδειγμα, στην Κρήτη 59.000, περίπου 56.000 μέλη και όχι 3,5 ή 6 12, 14 που έχουν υπόλοιπη νομή. Θα είναι ένα ισότιμο συνομιλητή του Περιφερειακού Συμβουλίου το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο για την σύνταξη και την εκτέλεση οποιοδήποτε αναπτυξιακού σχεδίου που αφορά το σύνολο της περιφέρειας και όχι απλά τη γειτονιά μας. Ένας δυναμικός συνομιλητής της πολιτείας σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα καταλαβαίνω μπορεί κύριε να Καρκανάκη... Μπορεί εκμεταλλευτεί διαφορετικά τις ευκαιρίες. Κα, καταλαβαίνω κύριε Καρκανάκη γιατί με προλαβαίνετε σε αυτό που θέλω να ρωτήσω αναφορικά με το δικό σας το όραμα και πώς βλέπετε το αύριο του, του, επιμελητηρίου, ότι εκείνο το οποίο θέλετε είναι ένα πιο δυνατό, πιο δυναμικές ε, διεκδικήσεις, πιο μεγάλο επιμελητήριο, σε επίπεδο Κρήτη το θέτετε ως ε, πρόταση, για να μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να διεκδικήσει αυτά Πού είναι προ το συμφέρον των επιχειρηματιών. Όπω σα είπα, διεκδικητικό, αλλά με τεκμηριωμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο, στιβαρό λόγο και όχι απλά συντεχνιακά αιτήματα που ε, πολλέ φορέ μπορεί να είναι από κάποια συνδικαλιστικά όργανα τα οποία κάνουν μια χαρά τη δουλειά του mm -hmm. και δεν πρέπει να συγχέονται οι ρόλοι. Το επιμελητήριο είναι κάτι διαφορετικό. Εκπροσωπεί το σύνολο τη τοπική επιχειρηματικότητα και η όποια του πρόταση πρέπει να αφορά την ανάπτυξη συνολικά τη τοπική οικονομία, μέσα από την οποία η ανάπτυξη θα παίρνει και ο κάθε κλάδο το, το κομμάτι και το μερίδιο που του ανήκει. Ένα επιμελητήριο γενικά εξωστρεφέ που θα μπορεί να έχει συνέργειε με άλλου επιχειρηματικού φορεί, αποτελεσματικού. Όπω είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτερού βαθμού, όπω είναι τα πανεπιστημιακά μα ιδρύματα και το ΙΤΕ, αλλά ακόμα και με επιμελητήρια και φορεί του εξωτερικού και τη υπόλοιπη χώρα βέβαια, έτσι ώστε να μπορούμε να αντλούμε καλέ πρακτικέ, να προλαβαίνουμε και να προβλέπουμε στο τι έρχεται και να ενημερώνουμε αντίστοιχα τα μέλη μα και να τα ε, προετοιμάζουμε ε, για όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται. Πραγματικά, οραμά μου είναι να βοηθηθεί ο νέος επιχειρηματίας να του δοθούν οι δυνατότητες η πληροφορία έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρημα αναπτυκτικότητά του, του με μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι την αναπτύξαμε εμείς παλαιότεροι. Εμείς θα σας πούμε καλή δύναμη, καλή επιτυχία και καλές διεκδικήσεις λοιπόν στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και με τη νέα μορφή την οποία θα προκύψει από τις εκλογικές διαδικασίες και σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.